κάνε Θεέ το θαύμα σου, σταμάτα τα παιδιά σου, θα πέσουν μέσα στη φωτιά, πως το βαστάει η καρδιά σου. Κύπρος 1974. Εχμάλωτη, αγνοούμενη, ξεριζωμένη. Πληγές του ελληνισμού που ακόμα αιμορραγούν. Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο παραβιάζοντας κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας περιλαμβανομένου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Την πρώτη αυτή φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής ακολούθησε και δεύτερη φάση κατά την οποία καταλήφθηκε η πόλη της Αμοχώς του. Η Τουρκία έθεσε υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο και κατέχει μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής, 162.000 Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα και μέχρι σήμερα εμποδίζονται από τις κατοχικές αρχές να επιστρέψουν στα σπίτια και στις περιουσίες τους. Βρισκόμαστε στα Λουτρά της Λέσβου και ήρθαμε εδώ να κάνουμε επίσκεψη σε έναν από τους πολεμιστές της ΕΛΔΙΚ που έζησαν την τραγωδία του 1974. Αυτός, ο φίλος ο Μανώλης, δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη, δεν ήθελε ποτέ να ασχοληθεί, όπως και πολλοί άλλοι, παρόλο ότι βρεθήκανε και πρωταγωνίστησαν στην άμυνα του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ στα βόρεια της Λευκωσίας. Έζησαν όλες αυτές τις τραγικές ημέρες που τελικά γλίτωσαν επειδή το ήθελε ο Θεός, όπως θέλει το εξηγεί κανείς, και είναι σήμερα εν τη ζωή. Θα βρούμε κι άλλους, θα τα βάλουμε στη σειρά. Πες μας, Μανώλη, ποια ήταν η δικιά σου η περιπέτεια που έφτασε στην Κύπρο, τι σειρά ήσουνα, πότε φτάσατε στην Κύπρο? Ήμουνα 103 σειρά. Υπηρετήσαμε ένα χρόνο εδώ, στην Ελλάδα. Ναι. Συγκεκριμένα στο στρατόπεδο στο Σιδερόκαστρο. Σιδερόκαστρο. Και μετά, επειδή μας είχαν επιλέξει για την ΕΛΔΙΚ. Για την ΕΛΔΙΚ. Ναι. Μας πήραν και μας πήγανε. Με τι πλοίο ταξιδέψατε? Ταξιδέψαμε με το αρματαγωγό. Με το αρματαγωγό, από τις Κεχριές. Και φτάσατε πού, στη Λεμεσό? Φτάσαμε στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο. Στην, ναι, Αμόχωστο. Και από εκεί αλλάξαμε τη σειρά την οποία... Ήταν η προηγούμενη. Ναι, η προηγούμενη σειρά που απολιόταν. Οπλιόταν, ναι. Το ίδιο πλοίο πήγαινε τους καινούριους και έφερνε, ναι, πίσω τους παλιούς. Στο χρόνο απάνω, όταν κλείσαμε ένα χρόνο, ερχόμασταν, μας επιβροστήκαμε στο αρματαγωγό Λέσβος. Λέσβος. Για να έρθουμε να πάρουμε τα πολιτήρια. Έφερε τους καινούριους. Έφερε τους την 107 σειρά. Την 107. Και φεύγατε εσείς, 103, ναι, 103 σειρά, επέστρεφε για να πάρει τα πολιτήρια, ναι, μόλις θα επέστρεφε. Μόλις φύγαμε από το λιμάνι της
της αμόχος του. Της αμόχος του, ναι. Της αμόχος του. Πριν φτάσουμε κοντά στη Ρόδο, μας συγκέντρωσαν πάνω στο καράβι και μας είπαν ότι συνέβη αυτό και αυτό. Τις πρωινές ώρες. Ναι. Ότι χτυπήσανε οι Τούρκοι, εμείς δεν έχουμε καμιά νεότερη διαταγή. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας για την Ελλάδα. Μετά από δύο ώρες μας ξανασυγκεντρώνουν απάνω και λέει πήραμε διαταγή να γυρίσουμε πίσω. Επιστροφή. Και έκανε το καράβι 180 μοίρες στροφή και γυρίσαμε πίσω. Μας πήγανε να αποβιβαστούμε στην Πάφο. Στην Πάφο. Στην Πάφο. Εκεί δεν είχε λιμάνι, αποβιβαστήκαμε με τις βάρκες. Μάλιστα είχε και καιρό αέρα πολύ και αναγκαζόμασταν να πηδήσουμε από πάνω να μέσα στη βάρκα για να πεθάτε μας χτυπήσουν τα πόδια. Ναι. Από εκεί και πέρα μας πήραν με τα φορτηγά και με τα λεωφορεία να μας πάνε στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Της Ελδίκ, στη Λευκοσία. Πολύ νύχτα μας περπατούσαν. Πορεία. Φτάνοντας στο στρατόπεδο της Ελδίκ πριν φτάσουμε, πέρναγε η αεροπορία από πανετουρκικά και μας δώσε διαταγή να σκορπίσουμε μέσα στα χωράφια. Ρίξανε αυτή τη ρίξανε εκεί πέρα και μετά από λίγο μας συγκεντρώσαν πάλι και βασίκαμε στα αυτοκίνητα και πήγαμε στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Συνεχίσατε. Εκεί ενταχθήκαμε στους λόγους τους οποίους ήμασταν. Το προηγούμενο στους λόγους, ναι. Ναι. Αλλά δεν είχαμε οπλισμό. Είχαμε παραδώσει τον οπλισμό μας στους καινούριους. Στους καινούριους δεν είχαμε οπλισμό. Μάθαμε ότι σε κάποια αποθήκη εκεί πέρα που είχε στο στρατόπεδο μέσα υπάρχουν όπλα τα οποία εμείς δεν ξέραμε καθόλου. Τα λεγόμενα εφνή. Εφνή, βέλγικα, ναι. Τα οποία ήταν μέσα στο γράσο. Στα γράσα και μέσα στα κουτιά. Ναι. Μας είπαν να πάμε να πάρουμε όπλα από εκεί. Σκοτωμός έγινε, ποιος θα πρωτοπάρει όπλο να το προστατεύσει να είναι έτοιμος, τον εαυτό του. Ακριβώς. Πήραμε τα όπλα, από πάνω μας έβαζε αεροπορία και εμείς σκουπίζαμε τα όπλα. Έκανε νυχτερινές επιχειρήσεις η αεροπορία. Όχι, νυχτερινές δεν έκανε. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έκανε. Δηλαδή ξημέρωσε και καθαρίζεται ακόμα τα όπλα. Από το πρωί που πήγαμε και πήραμε τα όπλα, μαθαίναμε και στο μεταξύ. Ακριβώς. Ναι. Βουβαρδίζανε το στρατόπεδο. Βουβαρδίζανε. Ναι. Τα αεροπλάνα περνούσαν ρίχτα βόμβες, τα πολυβόλα. Μάλιστα, σε μια περίπτωση κατέβαινε ένα χαντάκι από τους νυπτήρες και αναγκάστηκαν να κάνω μπλουζόν μέσα στο χαντάκι. Μέσα στο χαντάκι. Γιατί τα πολυβόλα θερίζαν. Πήραμε τα όπλα, τα καθαρίσαμε, αλλά σφαίρες δεν ταιριάζαν οι σφαίρες του Μιένα με αυτό το όπλο. Μας είπαν ότι στην τάδε αποθήκη έχει σφαίρες, να πάμε να πάρουμε. Πράγματι πήγαμε και πήραμε και ευτυχώς που προλάβαμε και γιατί το βράδυ, το απόγευμα, μας κάνανε επίθεση. Επίθεση. Δυο σειρές ακροβολισμένες σε όλη την πεδιάδα ερχόταν κατά πάνω μας. Από μακριά τους είδαμε. Μάλιστα ζήτησε ο λοχαγός μας ενίσχυση, γιατί μας κάνει, λέει, ένα τάγμα, σύνταγμα, είπε, δεν θυμάμαι, επίθεση. Ο Αρώνιος ήταν ο λοχαγός σας. Ναι. Όταν φτάσαν αυτοί περίπου στην απόσταση 600-700 μέτρων, πιάσαν μας ρίχναν. Εμείς τους αφήσαμε και πλησιάσαν
περίπου στα 300 μέτρα και τους βάλαμε. Αυτοί τα χάσαν και δεν ξέραν πού να πάνε και είχε τρεις ηλιές, τρία γνώβια δέντρα σε κάποιο σημείο και μαζευτήκαν στους κορμούς. Στους κορμούς κοντά. Ναι. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε ένα άρμα χαλασμένο από κάτω, από μας, αλλά το πυροβόλο του δούλευε. Και τρέχει κάποιος σταγματάρχης δελής και μπήκε μέσα και έριξε τρία βλήματα και σκάσαν ακριβώς στο σημείο που είχαν μαζευτεί... Συγκεντρωμένοι οι Τούρκοι. Πού ήταν συγκεντρωμένοι οι Τούρκοι. Στο μεταξύ είχαν βγάλει και δύο δημιουργίες πριν φτάσουν ακόμα κοντά μας οι Τούρκοι. Από τα πλάγια. Τα πλάγια. Πρέπει να πάθαν μεγάλη παλαιολεθρία αυτή τη μέρα οι Τούρκοι. Καθυλωθήκαν εκεί πέρα, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν άλλο. Και αυτό σιγά σιγά πέρανα για η ώρα και νύχτιασε. Νύχτασε. Πρώτη νύχτα δηλαδή. Ναι, η πρώτη νύχτα που... Μπήκατε στη μάχη. Στη μάχη. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ, ακούσαμε φασαρία από κάτω. Γιατί ήταν το μέρος έτσι από κάτω μας. Κατηφορικό. Κατηφορικό. Φωνάξαμε το λοχαγό και του είπαμε τι συνέβη. Γρήγορα να έρθει να δει τι συνέβη. Πράγματι ήρθε ο λοχαγός, λέγε, φώναξε ΑΛΠ. Μόλις φώναξε ΑΛΠ, ησυχία από κάτω. Σταματήσαν αυτοί να... Και είναι ώρα πήρε την πρωτοβουλία ο λοχαγός, τη διάταξε πήρε. Είχαν φτάσει τόσο πολύ κοντά μας που βρέμε στα 15 μέτρα σκοτωμένο. Τόσο πολύ κοντά, ε. Στα 15 μέτρα βρήκαμε σκοτωμένο. Ρίξαμε χειροβουβίδες, ρίξαμε... Ανάσταση έγινε. Αυτή έβλεπε. Μια φωτιά έβγαζε φωτιά, τα ρίγματα. Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να... Όποιες τη χώρεσαν αυτοί, μάλιστα εγώ υπολόγιζα και το μέρος που τα διαφεύγαν, γιατί είχε ένα λουφίσκο έτσι και υπολόγιζα από ποιο μέρος μπορούν να διαφύγουν πίσω και έρθουν προς αυτή την κατεύθυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ήταν νύχτα, δεν βλέπαμε. Ακριβώς, στα σκουτινάρια ήταν. Στο περίπου, ναι. Και έρχεσαι και πολλές χειροβουβίδες αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε μια γκάσα χειροβουβίδες μέσα στο ρήγμα και έρχεσαι πολλές χειροβουβίδες. Έλεγα σε διπλανή μου, έχετε το νου σας. Γιατί δεν βλέπαμε. Έκανα εκαθάριση. Ακριβώς. Αυτοί πρέπει να έφυγαν πίσω. Όσοι ήταν κοντά μας δεν τις πήραν, τις αφήσαν εκεί. Ήταν οπλισμένοι σαν αστακή. Είχαν ατομικό... Τα είδα την άλλη μέρα, ας πούμε, τι είχαν απάνω τους. Όταν ξημέρωσε... Νεκρούς. Ναι. Μάλιστα ήταν ένας παιδαράς μπροστά μου, έτσι, όταν ανάσκελος. Έλεγα, δεν τον περιμένει τώρα τον άνθρωπο, μάνα να πούμε. Εχθρός μας ήταν, αλλά έρχεται η ώρα που στιγμή το που... σκέπτεσαι, ναι. Λοιπόν, όσοι ήταν κοντά μας δεν ήρθαν να τις πάρουν. Φαίνεται φοβηθήκαν να έρθουν να τις πάρουν. Ναι. Πάντως ήταν αρματωμένοι καλά, με πολύ οπλισμό απάνω ήταν, τους. Αυτό είδατε. Ήταν ατομικό μπαζούκας, χειροβουβίδες, στιλέτο, σχοινί. Ήταν... Ό,τι χρειαζόταν. Καταδρομής ήταν καταδρομής πρέπει να ήταν. Γι' αυτό ήταν παραπάνω εξοπλισμός τους. Λοιπόν, το πρωί ήταν για την άλλη μέρα, δεν τη θυμάμαι. Πάμε στη δεύτερη μέρα δηλαδή τώρα. Ναι, στη δεύτερη μέρα. Ήρθε ο παιδοδιοικητής συντάγματος απάνω μας, εκεί που ήμασταν,
Φτιάξα το λοχαγόρι με τα μπροστά στο σε αυτή τη σκηνή. Λέει, κύριε υποδιοικητά, οι στρατιώτες μου έχουν κουραστεί συνέχεια στην πρώτη γραμμή και θα ήθελα να μας αντικαταστήσετε. Το δέχτηκε ο υποδιοικητής του συντάγματος και μας αντικατέστησε. Μας πήγαν στο πενταδάκτυλο σε ένα μέρος, το οποίο όχι ότι περάσαμε πιο καλά εκεί, μόλις πήγαμε μας βάλαν με τους όλμους, ένα ελικόπτερο πέρασε, έκανε βόλτα πολύ ψηλά και κατευθείαν μας βάλαν με τους όλμους. Ένας από αυτούς έπαιζε και στην υδροφόρα πάνω και μας άφησε χωρίς νερό. Μετά από κανένα δύο μέρες, ήταν τρεις που καθίσαμε εκεί πέρα, έρχεται διαταγή γρήγορα να χρηστέψουμε ένα αντιεροπορικό που είχαμε πολυβόλο, να παραχώσουμε το κλίστρο και να υποχωρήσουμε, να φύγουμε γρήγορα, διότι είχε σπάσει ένας λόχος, λέει, από κάτω, από μας, και θα μας περικύκλωναν. Πράγματι, επιβιβαστήκαμε στα αυτοκίνητα και περάσαμε σβηστά φώτα. Λέγανε ότι περάσαμε κάπου 50-100 μέτρα από Στούρκη. Δεν προλάβαμε να πάμε στον προορισμό μας και μας περίλαβε η αεροπορία ξημερώνοντας. Της Παναγίας τη μέρα ήταν. Και λέω, Παναγιά μου κιόλας, άμα γλιτώσω σήμερα, δεν θα πεθάνω, λέγω, ποτέ. Ρίχναν βόβιες να πάνε, μας βάζανε με τα πολυβόλα, με τις βήθες που κάναν, βάζανε με τα πολυβόλα. Σκάβανε το έδαφος. Μέρος. Εγώ άμα γλιτώσω μισή, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλη μέρα κράτησε, κράτησε ο βαρδισμός. Το σημείο, και ευτυχώς ρίχταν τις βόβιες της Ναπάλ, τις ρίχταν πάνω σε κάτι κβάρες σιτηρά που είχαν εκεί πέρα μαζεμένα οι Κύπροι. Σιτηρά και τα είχαν σοριάσει οι Κύπροι. Νομίζαν ότι ήταν καμουφλαρισμένα όπλα, και τις ρίχταν εκεί πέρα της Ναπάλ και ευτυχώς δεν τις ρίχναν απάνω μας. Μέχρι που βράδιασε, άλλα φεύγαν, άλλα έρχονταν. Άλλα φεύγαν, άλλα έρχονταν. Το βράδυ, μόλις νύχτωσε, μας βάλανε κατόπλα, τα οποία δεν μας φτάναν εκεί πέρα που ήμασταν, πέφταν μπροστά μας. Έβγαζε μια ανελαμπή την ώρα που το ρίχναν και έσκαγε μπροστά μας κάπου 50 μέτρα από εμάς. Κατά περιπτώσει δεν σας χτυπούσε. Δεν ξέρω τι όπλα ήταν αυτά που μας είχαν βάλει. Τέλος πάντων, μας προπατούσαν αυτή τη νύχτα, όλη νύχτα. Να πάμε σε ένα σημείο που ήταν για να πάμε. Μάλιστα, είχα απελπιστεί εγώ και λέω, καμιά φορά έλεγα, εμπέφτω εδώ να πένα να με σκουτώσει, να γλιτώσω. Τόση μια απελπισία είχαμε απάνω, γιατί μας λέγαν ότι θα έρθει κάθε μέρα αεροπλάνα να μας βοηθήσει και αεροπλάνα δεν βλέπαμε. Αεροπλάνα δεν φαινόταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μας πήγαν σε κάποιο σημείο, σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Λέγει ο λοχαγός, αυτός θα είναι ο τελευταίος σταθμός. Εμείς θα έχουμε κάνει το χρεώς μας απέναντι στην πατρίδα και ό,τι θέλει ας γίνει μετά. Και ετοιμαζόμασταν μάλιστα, μας είχε πει για θα κάνουμε τούτο να το πράγμα, μα θα κάνουμε ανταρτοπόλεμο. Ευτυχώς, τότε, αυτή τη μέρα ήταν, την αύριο ήταν, σταμάτησε αυτό που ήταν για να, αυτό που είχαν συμφωνήσει να πάρουν, το πήραν. Ναι. Γιατί έτσι πιστεύω. Έχεις δίκιο, αυτό, ναι, που έτσι είχαν συμφωνήσει να πάρουν, το πήραν και κάναν. Ναι.
Εκεχηρία και σταμάτησε το... Και σταμάτησε. Και έτσι... Σταματήσανε οι μάχες. Γλιτώσαμε τώρα εμείς. Άλλα παιδιά, πολλά παιδιά, μείναν, αφήσαν τα κοκαλάντανα εκεί πέρα, όπως ο Ασημάκης ο Μπουρέκας. Από τη Μόρια. Από τη Μόρια, που λέγαμε καμιά φορά θα πάμε στη Μυτιλίνη να κάνουμε τούτο, να κάνουμε τ' άλλο και δεν έφτασε ποτέ ο άνθρωπος, έφτασαν τα κόκαλα μόνοι. Το δικό μας τον Γιώργο Ζερουμανούλη δεν τον ήξερες. Δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερες ήταν καθόλου. Ήταν καινούριος, δεν τον ήξερα. Τα έμαθες τώρα που φέραμε Λουκά, τα κόκαλα του. Λουκά τον ήξερα, τον Ζεϊμπέκ τον ήξερα, όλους τους ήξερα, αυτοί που ήταν σειρά μας και τους ήξερα, όλους τους Μυτιλίνιδες τους ήξερα, όσοι ήταν σειρά μας. Όσο και να τους βλέπουμε εμείς με άλλο μάτι τους Τούρκους, είναι οι πολλοί άνθρωποι. Είναι οι πολλοί άνθρωποι και... μπορείς να τους εμπιστεύεσαι ή τίποτα. Κάναν εκεχηρία και μας κάνουν επίθεση. Και παραβιάζανε και συνεχίζανε να πολεμάνε. Ναι. Λοιπόν. Αυτό γινόταν όλο το μήνα. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει να προσέχουμε να έχουμε τα μάτια, όχι 4, 14. Οι φωτογραφίες που βλέπετε δημοσιεύτηκαν σε τουρκικά περιοδικά με τη λεζάντα «Εμείς οι καλοί Τούρκοι στρατιώτες δίνουμε τσιγάρο και νερό σε έναν Ελληνοκύπριο εχμάλωτο που προσπάθησε να δηλητηριάσει το νερό μας». Η τουρκική προπαγάνδα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η μάνα μου τότε με είχε για αγνοούμενο και πήγαινε κάθε μέρα σε μια Παναγία εδώ πέρα που έχουμε στη γειτονιά μας και παρακαλούσε. Και την είδα στην Παναγία αυτή και στον ύπνο μου μια μέρα και μου είπε ότι κάθομαι σε αυτό το σημείο, με έδειξε ένα σημείο που βρέθηκε η εικόνα της. Κάθομαι εκεί πέρα με το γιο μου και θέλω να με κάνεις κάτι από πάνω να μην βρέχουμε. Ναι. Το είδα στον ύπνο μου και πήγα και το έκανα. Όταν ήσουν κάτω δηλαδή, την είδες. Όχι, ή όταν ήρθες. Όταν μετά. Ήρθα εδώ. Όταν επέστρεψες. Όταν, αλλά παράκαλαγα την Παναγία και έλεγα όταν ζήσω, την Παναγία στη μέρα που μας έβαζε η πορεία μέχρι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρακαλούσα την Παναγία. Και πήγα και το έκανα, φόρησα μαύρα, κάθε χρόνο του Παναγίας φορώ τα μαύρα και όταν έκανα αυτό το υπόστηγο, τούτο το πράγμα θα το πω και θα το ψεύσει. Το έκανα με σωλήνες από πάνω, τέτοιες γαλβανιζέ, διάρρες σωλήνες και έπεσε μια σωλήνα από πάνω, απά στο κεφάλι μου και δεν έπαθα τίποτα. Προστασία είχες γι' αυτό. Αυτό το δίπλωμα το έχει αυτά δώσει ο διοικητής της ΕΛΔΙΚ, ο Νικόλαος Νικολαίδης και είναι πριν την τουρκική εισβολή. Έχει ημερομηνία 15/7/1974. Ένα. Είναι ότι υπηρετήσαμε στη δύναμη Κύπρο. Ναι, αυτό γράφει ότι υπηρέτησε στην ΕΛΔΙΚ, έτσι ξερά. Αυτό το δεύτερο είναι, ότι λάβαμε είναι 25 Νοεμβρίου 1974, μετά την επιστροφή σου εδώ, έτσι, είχες απολυθεί, Ελληνική Δύναμη Κύπρου. Το δε δίπλωμα απονέμεται στο στρατιώτη πεζικού Κούνια Εμμανουήλ για τη συμμετοχή του εις την μάχη της Κύπρου κατά των Τούρκων από 20/7/1974 μέχρι 16 Αυγούστου 1974. Ένα δίπλωμα τιμής ένεκεν από το σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λέσβου. Μπράβο τους. Και αυτό το καντράκι είναι από την... Πάλι αυτό. Από τους ίδιους τους αξιωματικούς, τους εφέδρους Αξιωματικούς Νομού Λέσβου, από την ημέρα της απονομής. Και τούτο πάρ' το Μανώλη, στην αγκαλιά σου, είναι ένα κάντρο με...
Ναι, φαίνεται. Ψηφίδες. Έχω δεθεί με την Κύπρο και το έχω κάνει κάντρο για να τη βλέπω. Εσύ το έκανες αυτό μετά. Ναι. Μπράβο. Καλλιτεχνικό. Είναι από Όστρακα, έτσι. Ναι, ναι. Θάλασσας. Έχω γράψει ένα τραγούδι από τότε, 50 χρόνια, που δεν έτυχε να το δώσω σε κανέναν. Το οποίο μιλάει, έχει με τον τίτλο, έχει ο τίτλος του είναι «Θεέ». Μπορώ να το πω. Πες το. Θεέ, κοίταξε Θεέ μου χαμηλά, κοίταξε παραπέρα. Κόσμος καίγεται πολύς, δε βλέπει άσπρη ημέρα. Θεέ, κάνε Θεέ το θαύμα σου, σταμάτα τα παιδιά σου, θα πέσουν μέσα στη φωτιά, πως το βαστάει η καρδιά σου. Θεέ μου, κατέργησε αυτά τα όπλα που σκοτώνουν, που είναι πολύ πιο φοβερά, το στήθος σαν ματώνουν. Thank you.